Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τζάνουσα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Λοιπόν, κύριε Τζάνουσα, έχετε πάρει το σχετικό χαρτί εσείς ή όχι ακόμη? Δεν το πήραμε ακόμα, αλλά είδαμε το ρεπορτάζ. Και το ρεπορτάζ. Εντάξει, ας δούμε τι θα γράφει το χαρτί και να δούμε και πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό. Για να δούμε. Αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω. Πρακτικά, εμείς στην Καστοριά, τι μπορούμε να εξοικονομήσουμε, ποια λάμπα να κλείσουμε? Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Ας δούμε το χαρτί, να δούμε τι λένε. Μία στις 10 και πού. Μία στις 10. Μάλιστα, υπάρχουν δήμοι που το έκαναν μία στις 7. Εντάξει. Και ήδη υπάρχει το θέμα του κοστολογίου πλέον, mm-hmm. με το ακριβό ρεύμα. Περίπου έχει διπλασιαστεί το κόστος που πληρώνουμε στη ΔΕΗ. Mm-hmm. Προφανώς σε αυτό το κομμάτι είναι το πρόβλημα το ενεργειακό που υπάρχει. Θα δούμε την οδηγία. Και από εκεί και πέρα μετά θα αποφασίσουμε, γιατί είναι και θέμα μηχανισμού πώς θα το κάνουμε αυτό. Ποια λάμπα θα βγάλετε, τη λάμπα. Θα βγάλετε λάμπες. Αυτό θα δεν γίνει. Νομίζω ότι θα φτάσουμε ως εκεί. Θα δούμε. Εμείς ούτως ή άλλως ετοιμάζουμε και αυτό που μας και αυτή τη στιγμή είναι να αντικαταστήσουμε όλες τις λάμπες μέσα στην πόλη. Πραγματικά πρέπει να πω ότι επειδή έγινε κάποια αντικατάσταση και εδώ στη γειτονιά μας, όχι σε όλες τις λάμπες, αλλά πραγματικά υπάρχουν λάμπες που γίνεται η νύχτα μέρα. Είναι πραγματικά εκπληκτικό αυτό. Και εξοικονόμηση μεγάλη. Είμαστε, περιμένουμε από την περιφέρεια, από τη διαχειριστική αρχή την προέγκριση. Είμαστε έτοιμοι για να δημοπρατήσουμε για τα 2.500 φωτιστικά. Οπότε εκεί πέρα νομίζω ούτως ή άλλως θα έχουμε μια μεγάλη εξοικονόμηση και δεν ξέρω αν θα είναι αναγκαίο μετά οποιαδήποτε. Ξέρετε γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ναι, μεν από τη μια μεριά η εξοικονόμηση, κύριε Τσόνος, από την άλλη μεριά δεν μπορούν να μείνουν σκοτεινές γειτονιές ή δρόμοι σε κάποια σημεία. Γίνεται και επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω. Ποιο είναι το ουσιαστικό? Το ένα σημαντικό είναι να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Από το άλλο, μα εγώ θα σου πω κάτι πρακτικό, κύριε Τζάνουσο. Μια λάμπα καίγεται στην πόλη. Και πέφτουν 100 τηλέφωνα. Και ακριβώς. Δηλαδή, πού να βγάλουμε και μια λάμπα να 10 λάμπες? Από εκεί και πέρα μετά είναι και ένα θέμα μηχανισμού πώς θα γίνει αυτό πέρα. Δηλαδή, ο Δήμος Καστοριάς με τους δύο ηλεκτρολόγους, τώρα τι θα πηγαίνουμε να βγάζουμε λάμπες? Σας είπα και πάλι, το ζητούμενο είναι να εξοικονομηθεί ενέργεια. Ναι. Και για τους οικονομικούς λόγους πλέον για το Δήμο Καστοριάς και γενικότερα με την οδηγία που είπα να μπούμε σε μια λογική εξοικονόμηση ενέργειας λόγω του ενεργειακού που υπάρχει. Ναι. Ειδικά για την Καστοριά που δεν ξέρω πόσοι άλλοι Δήμοι θα το έχουν με την αντικατάσταση του έργου αυτού, των 2.500 φωτιστικών, η εξοικονόμηση θα είναι πάνω από 30-35%. Mm-hmm. Επομένως, νομίζω θα υπερκαλύψουμε και αυτό. Θα υπερκαλύψουμε το στόχο που βάζει η κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος και πώς πρέπει να μειωθεί αυτό, όχι μόνο σαν κόστος, αλλά και σαν ενέργεια γενικώς. Εντάξει, από εκεί ξεκινάει αυτή τη στιγμή το πρώτο και κατά δεύτερο το οικονομικό. Όλο αυτό συνδυάζεται και με κάτι άλλο, κύριε Τσόνος. Συνδυάζεται και με κάτι άλλο. Μια οδηγία που δεν ξέρω αν θα την πάρετε μαζί, αν την έχετε πάρει ήδη, για τα δημόσια κτίρια, τα οποία θα πρέπει να έχουν, λέει, 26 βαθμούς το καλοκαίρι και 19 τον χειμώνα. Δηλαδή στα γραφεία πια μπαίνει και εδώ ένας παράγοντας. Έχουν οριστεί οι ενεργειακοί υπεύθυνοι και είμαστε σε αυτή τη φάση. Εκεί θα υπάρχει λοιπόν ένας υπεύθυνος που θα λέει τι, κύριε Τσανούσα, ότι το air condition μέσα στο Δημαρχείο είναι στους 26 για το καλοκαίρι και 19 για το χειμώνα. Μην γίνεται αλόγιστη χρήση, δεν είναι και όπως παρουσιάζεται μέχρι ένα σημείο. Καμιά φορά το έχουμε δει, κύριε Τσανούσα. Και κυρίως... Το έχουμε δει, ανοιχτά παράθυρα χειμωνιάτικα, σκάει ο Τζίτζικας μέσα και το Δεκέμβριο από τη ζέστη. Μένουν ανοιχτά τα σώματα και όλα όταν λείπει ο κόσμος και τα λοιπά. Αυτό είναι να υπάρξει ένας έλεγχος με την κατανάλωση ενέργειας και στα δημοτικά κτίρια και στα δημόσια φυσικά. Και τώρα το τελευταίο αυτό με το φωτισμό που είπε αν το 1 ανά 10. Βέβαια, λέω, εμείς δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να εφαρμοστεί. Θα δούμε την οδηγία που θα μας έρθει. Και σας είπα, αν όλα πάνε καλά και τον άλλο μήνα είμαστε στη διαδικασία δημοπράτησης του έργου της αντικατάστασης όλων των φωτιστικών μέσα στην πόλη, μετά θα είμαστε. Θα πετύχετε την μείωση χωρίς να χρειαστεί να βγάζετε λάμπες μία στις 10.
Θα έχουμε πετύχει ένα 30-35% μόνο με το έργο αυτό. Άρα να κλείσουμε ενεργειακά, θα υπάρχει άτομο, θα υπάρχει υπεύθυνος που θα πιστοποιεί και θα βάζει την υπογραφή του ότι στο Δημαρχείο, στην Ομαρχία, σε κάθε κτίριο κτλ. Έχει έρθει μια οδηγία τώρα, εμείς στείλαμε κάποια ονόματα που θα χειρίζονται αυτά, δεν έχουν αποσταθεί. Ποιος θα είναι λοιπόν για τον Δήμο υπεύθυνος? Όχι, δεν θα σας πω. Α, δεν θα είναι δημοσιοποιήσιμο το όνομα? Όχι, δεν θα είναι αιρετός, θα είναι από το τμήμα της τεχνικής υπηρεσίας. Α, θα είναι κάποιος από το τμήμα της τεχνικής υπηρεσίας. Θα είναι υπεύθυνος και θα υπογράφει ότι... Είναι υπηρεσιακοί παράγοντες. Τώρα, θα μου πεις πώς θα το ελέγχει αυτό. Θα ελέγχονται γύρω από τα... Λέγεται ότι ο έλεγχος μπορεί να υπάρξει από τη στιγμή που θα δουν τιμολόγια για το πετρέλαιο, για την ενέργεια που καταναλώνει κάθε κτίριο κτλ. Σε σχέση με την περσινή χρονιά. Έτσι κάπως θα ελέγχονται. Ή του ρεύματος για το air conditioning κτλ. Με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχονται. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σύγκριση των περσινών λογαριασμών με τους φετινούς. Και έτσι θα πηγαίνει κάθε χρόνο. Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, κύριε Τσανούση, έχουμε και κάτι ακόμη για να πούμε με αφορμή την ασφαλτόστρωση δρόμων της πόλης. Έχει βγει δημοπρασία για να ασφαλτοστρωθούν δρόμοι και ποιοι στην πόλη, επαναλαμβάνω. Γιατί στα χωριά έχουμε ήδη ασφαλτοστρώσεις. Εντάξει, είναι το έργο, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα βγάλουμε και ένα έργο 400.000 ευρώ για ασφαλτοστρώσεις μέσα στην πόλη. Το οποίο τη χρονική στιγμή που το βγάζουμε, γιατί ξέρετε, την ώρα που θα γίνει η δημοπρασία μέχρι να συμβασιοποιηθεί, θέλει ένα διάστημα περίπου 3 μήνες. Το οποίο το θέλουμε να το έχουμε παράλληλα με το έργο της ΕΕ. Ναι. Επομένως να γίνονται κάποιες συνολικές αποκαταστάσεις στις βασικές αρτηρίες, όπως έχω πει και άλλες φορές. Στο έργο της ίδρυυσης είμαστε στην, έχουμε καλέσει τον ανάδοχο για να υποβάλει δικαιολογητικά και να πάμε για τον προσυμβατικό έλεγχο, για να, η εκτίμηση είναι ότι ίσως εντός του Σεπτεμβρίου να έχουμε νέα σύμβαση με τον επόμενο ανάδοχο. Οπότε θα υπάρχει παράλληλα και το έργο των ασφαλτοστρώσεων, ναι, ώστε κάποιοι βασικοί δρόμοι να ασφαλτοστρώνονται και οι αποκαταστάσεις να είναι συνολικές. Γι' αυτό βγαίνουν παράλληλα αυτά τα δύο έργα. Κύριε Τσανούση, γι' αυτό βγαίνει τώρα το έργο της ασφαλτόστρωσης. Ωραία. Είχαμε πει ξανά ότι μπορούσαμε να το έχουμε βγάλει και πριν 6 μήνες και πριν 8 μήνες. Το κρατήσαμε για να συμβαδίζουν λίγο τα δύο έργα χρονικά. Σωστά. Άρα για ποιους δρόμους μιλάμε, κύριε Τσανούση? Εντάξει, είναι, τους γνωρίζουμε. Η Γράμμου σίγουρα πρέπει να αποκατασταθεί σχεδόν συνολικά. Η Μητροπόλεως είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η Νταλίπη. Υπάρχει το κομμάτι της Αγίου Αθανασίου από τον ΟΤΕ μέχρι το Βαβάκι. Είναι σημειωμένα. Είναι ένα κομμάτι της Ευραΐδος. Έχουμε δει που είναι τα χειρότερα κομμάτια και θα δούμε βέβαια και τι άλλο θα πετύχουμε και μέσα από το έργο να αποκαταστήσουμε. Εμείς έχουμε τις διαδικασίες, θέλουμε να έχουμε δύο συμβάσεις και στην κατασκευή μετά θα λύσουμε το πράγμα, γιατί περιμένουμε και το αέριο, έτσι. Για να δούμε το αέριο. Το αέριο με LNG ή το αέριο από τον ΤΑΠ? Σας απασχολεί αυτό το θέμα? Προς το παρόν μας απασχολούν η αγωγή του αέριου σαν τεχνική υπηρεσία. Οι οποίοι πώς τους βλέπετε να βαδίζουν σαν έργο? Γιατί εμείς δεν βλέπουμε έτσι. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι. Σιγά σιγά θα αρχίζουν να κατεβαίνουν και προς την πόλη. Ναι. Είναι στον Ταϊλάνδη. Ναι. Εσείς είστε ικανοποιημένος από το ρυθμό που εξελίσσεται το έργο? Γιατί το συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Τσικαλάγια. Δεν πάμε με φουλ ρυθμούς από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, τώρα ξεκίνησε η εργολαβία. Ας δούμε πώς θα πάει. Έχει το deadline 31/12/23. Ναι. Νομίζω ότι θα υπάρξει πιο μεγάλη ένταση. Θα έρθει η ώρα που θα σφιχτούμε. Ναι. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Τσανούσα, ναι, που είναι και νομίζω και στην αρμοδιότητά σας. Έχουμε πρόσφατα τις μεγάλες επιτυχίες των Καστοριανών παιδιών. Με την εθνική ομάδα, παγκόσμιοι πρωταθλητές στα παιδιά, σήκωσαν την ελληνική ψηλά τη σημαία και ακούστηκε και ο εθνικός ύμνος στο Βαρέζι. Θέλω να σας ρωτήσω αν όντως προχωράει η ιστορία του Ναυταθλητικού Κέντρου, γιατί όλο αυτό που γίνεται πραγματικά με τα δικά μας παιδιά πρέπει να έχει και μια συνέχεια. Πολύ ωραία όλες αυτές οι μέρες, χάρη και όλος ο κόσμος με τις επιτυχίες των παιδιών αυτών, αλλά πρέπει να έχουμε και μια εξέλιξη και των υποδομών στον τόπο μας. Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου για το θέμα του Ναυταθλητικού πού βρίσκεται και αν με τέτοιες περιστάσεις ή γεγονότα είναι πιο εύκολο να το προχωρήσουμε μια μέρα νωρίτερα? Κοιτάξτε να δείτε, η
προγραμματική έχει κλείσει, έχει παραδοθεί ο φάκελος έργου. Ο φάκελος έργου στην ουσία λέει τι πρέπει να γίνει εκεί πέρα στην έκταση στο ΒΙΝΑΚ. Ναι. Αυτός ο φάκελος έργου με τις ενέργειες που κάναμε εδώ πέρα και κάποιες άλλες οριμάνες, έχουμε στείλει, το είχαμε υποβάλει στο Τρίτσις, να χρηματοδοτηθεί η μελέτη, η οποία ήταν περίπου της τάξης, σε μια πρόσκληση που δικαιούνταν ο Δήμος Καστοριάς, περίπου της τάξης του 1 εκατομμυρίου. Για να γίνει συνολικά η μελέτη για τον αυταθλητικό και μετά να βγει το έργο. Εκεί είμαστε, αναζητούμε τη χρηματοδότηση της μελέτης του ΔΕΗ. Και παράλληλα προσπαθούμε με κάποιες διοικητικές πράξεις που κάνουμε να δούμε πώς θα λύσουμε το ιδιοκτησιακό μέσα. Μάλιστα. Είναι χρονοβόρα. Είναι χρονοβόρο όμως. Θέλουν βοήθεια. Εμείς δεν μπορούμε σαν Δήμος Καστοριάς να χρηματοδοτήσουμε μια τέτοια μελέτη. Εκεί πέρα πρέπει να χρηματοδοτηθεί είτε όπως το υποβάλαμε στο Τρίτσις, είτε μέσω της περιφέρειας. Και εμείς να βάλουμε ένα μικρό ποσοστό. Σκεφτείτε ότι ο Δήμος Καστοριάς έχει 750.000 το χρόνο για έργα, μελέτες και προμήθειες από τις τεχνικές υπηρεσίες. Δεν γίνεται μια τέτοια μελέτη να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου. Νομίζω ότι είμαστε και βοηθάει όλες αυτές οι επιτυχίες και η ιστορία που έχει τέλος πάντων η πόλη στην Κοπηλασία και νομίζω σύντομα θα υπάρξει μια δυνατότητα χρηματοδότηση για τη μελέτη. Μάλιστα. Ώστε να μπει το έργο σε μια τροχιά γιατί μετά είναι βέβαιο ότι θα χρηματοδοτηθεί. Υπήρχαν και κάποιες δεσμεύσεις παλαιότερα και από το Υπουργείο Αθλητισμού να δούμε. Περιμένουμε. Ναι, γιατί πρέπει να εκμεταλλευτούμε πραγματικά αυτό που συμβαίνει με τα παιδιά μας. Οι επιτυχίες φέρνουν ανάγκες. Και οι ανάγκες φέρνουν σίγουρα τον αυταθλητικό κέντρο σε πρώτη προτεραιότητα. Να συμφωνήσουμε ότι οι εγκαταστάσεις αυτή τη στιγμή είναι κατώτερες σε σχέση με τις επιτυχίες που παρουσιάζει η Καστοριά. Δεν είναι αντάξεις. Ναι. Οπότε αυτό ακριβώς. Μπράβο, αυτό πρέπει να το κάνουμε. Ακριβώς. Και σας λέω, τα δύο μεγάλα θέματα είναι να λύσουμε το θέμα των απαλωτριώσεων μέσα και να χρηματοδοτηθεί η μελέτη. Μετά θα έχει μπει, θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία και σιγά σιγά θα πάει και προς την υλοποίηση. Εκεί τώρα δίνεται, τέλος πάντων γίνονται όλες οι ενέργειες. Πιστεύω μέχρι τέλος της χρονιάς να έχουμε κάτι. Μας ρωτάνε εδώ οι φίλοι αν έχουμε και κάποιο νέο για το νέο δίκτυο ίδρυυσης πόλης. Βέβαια δεν είναι στην απόλυτη αρμοδιότητα, αλλά αν έχετε κάποια ένδειξη. Τεχνική που είμαστε, σας είπα ότι ο επόμενος μειοδότης αποδέχτηκε την πρόσκληση. Ναι. Ζητήσαμε πριν την προηγούμενη εβδομάδα να μας προσκομιστούν όλα τα δικαιολογητικά για να πάμε στο πρακτικό, το δεύτερο πρακτικό κατακύρωσης. Mm-hmm. Νομίζω σε 15 μέρες θα έχουμε και αυτό το πρακτικό. Και μετά θα πάμε για τη διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου, γιατί είναι ένα έργο πάνω από 5 εκατομμύρια και χρήζει κάποιες, θέλει να πάει στο ελεκτικό. Επομένως, η εκτίμηση είναι τέλη Σεπτέμβρη θα έχουμε κάτι, να σας πούμε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Τέλη Σεπτέμβρη θα μας πείτε πολύ περισσότερα πράγματα. Το θέμα είναι ότι το έργο θα ξεκινήσει, έχει μπει σε μια άλλη τροχιά. Είναι βέβαιο ότι θα υπογραφεί αυτή η σύμβαση και τώρα το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, εμείς όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αυτό μας ενδιαφέρει, ενδεχομένως και μέσα στον Οκτώβριο να προσπαθούσαμε να ξεκινήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Έγινε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.